ένας άλλος έχει ξεσπάσει στην Αμερική μετά την έρευνα του Project Veritas που έγινε με κρυφή κάμερα η οποία μαγνητοσκόπησε τις απόψεις επιστημόνων που εργάζονται στη φαρμακοβιομηχανία Pfizer αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, τη φυσική ανοσία, την κερδοσκοπία και την απόκρυψη της αλήθειας. Οι ομολογίες των επιστημόνων είναι πραγματικά συγκλονιστικές και προκαλούν ανατριχίλα. Ο Chris Crows, επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας Pfizer, προκαλεί σοκ με τα λεγόμενά του. Δηλώνει ότι νιώθει πως εργάζεται για την αυτοκρατορία του κακού και αποκαλύπτει τον νόμο της σιωπής που επικρατεί ακόμα και στην επιστημονική άποψη προκειμένου να μην θυγούν τα συμφέροντα της φαρμακοβιομηχανίας. Ο Nick Carl επιβεβαιώνει ότι η φυσική ανοσία είναι ισχυρότερη του εμβολίου της Pfizer. Αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να υποθεί δημόσια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος επιστήμονας δίνει και την επιστημονική εξήγηση που τεκμηριώνει την άποψή του, καθώς υποστηρίζει ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό απέναντι σε μία μόνο πτυχή του κορονοϊού, σε αντίθεση με τη φυσική ανοσία που υποχρεώνει τον οργανισμό να αντισταθεί συνολικά. Το γεγονός αυτό φυσικά έχει τεκμηριωθεί και από σειρά εκθέσεων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά, ουδέποτε όμως έχει συνομολογηθεί από φαρμακευτικές που παράγουν εμβόλια. Στο ίδιο μήκος κύματος αναφορικά με τη φυσική ανοσία και ο επιστήμονας της εταιρείας Ραχούλ Κάντχε. Άλλος ένας επιστήμονας που εργάζεται στην εταιρεία αποκαλύπτει πως όλοι γνωρίζουν πως η φυσική ανοσία είναι καλύτερη από την ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο, αλλά η εταιρεία τους περνά εξαντλητικά σεμινάρια προκειμένου να υποστηρίζουν το αντίθετο. Το αποκαλυπτικό αυτό βίντεο έχει προκαλέσει σάλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε μόνο στο Twitter τα 5 εκατομμύρια προβολές, ενώ εκατομμύρια άλλοι χρήστες το παρακολούθησαν σε άλλες πλατφόρμες όπως το Facebook και το YouTube. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.